με σιδηροπρίωνα, ηλεκτρικά πριόνια, μπαίνουν μέσα, χτυπάνε οι συναγερμοί, φυλάμε το κτίριο, ενοχλούνται από τους συναγερμούς και αρχίζουν και πατάνε τα κουμπιά όπου βρούνε. Καταστρέφουν, όπως βλέπουμε εδώ, εδώ είναι οι κάμερες που τους πιάνουν. Πατάνε τον πίνακα ελέγχου, γιατί νόμιζαν ότι είναι ο πίνακας που ελέγχει των επικίνδυνων αερίων, των υγρών, και καταστρέφουν τον πίνακα. Οι φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα ο Στέριος Λογοθετήδης δείχνουν μια ομάδα ατόμων να εισβάλλουν στον χώρο του εργαστηρίου νανοτεχνολογίας και να προκολούν φθορές σε μια προσπάθεια να αλλάξουν τις κλειδαριές. Σε ένα άλλο σημείο του βίντεο, εμφανίζεται ένα πρόσωπο να τοποθετεί φύλλα αλουμινίου πάνω στις κάμερες προκειμένου να τις απενεργοποιήσει. Έκλεισε την εξώπορτα. Έβαλε εδώ στην είσοδο πρόσθετες κλειδαριές με οξυγολοκόλληση, με τι τις έκανε, ξέρουμε. Και πηγαίνει τώρα να καλύψει και τις κάμερες όλες. Η εμπλοκή στο ζήτημα προέκυψε όταν ζητήθηκε από τον ιδιοκτήτη του οικοδομήματος να καταθέσει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για την τριετή σύμβαση που υπέγραψε στις 30 Απριλίου του 2014. Εκείνος δεν τα προσκόμισε, ωστόσο όμως μετά τη λήξη της επέμενε στην υπογραφή νέας σύμβασης, κάτι που ήταν αδύνατον αφού διαπιστώθηκε ότι το οικόπεδο δεν ανήκε καν στο κτηματολόγιο. Η ζημιά είναι της τάξης των 100-200.000 με την επέμβαση, την καταστροφή του συστήματος. Όμως η ζημιά που μας κάνει, όταν έχουμε 25 εκατομμύρια έργα, τα οποία τα συντονίζουμε εμείς, το Αριστοτέλειο, το εργαστήριο σε όλη την Ευρώπη, με 20 partners αυτή τη στιγμή. Το θέμα έχει πάρει τη δικαστική οδό, ενώ οι εργαζόμενοι στο Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας, μετά και τα πρόσφατα γεγονότα, αντιμετωπίζουν πλέον δυσκολίες κατά την προσέλευσή τους στο χώρο εργασίας. Οι συνέπειες, το όνομα, η αξιοπιστία, η καθυστέρηση στα παραδοτέα, αφού από τον 19 του μηνός δεν μπορούν να μπουν να δουλέψουν. Μπαίνουμε για να φροντίσουμε την ασφάλεια οι 36 μεσογειούχοι. Πάει να μπουν και δεν τους αφήνει μέσα. Όχι, θέλω να μπω κι εγώ μέσα. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδιαφέρεται να επενδύσει στη δημιουργία ενός νέου κέντρου νανοτεχνολογίας ύψους 54 εκατομμυρίων ευρώ, με βάση όμως το υπάρχον εργαστήριο. Το εργαστήριο είναι πρώτα απ' όλα ένα Digital Innovation Hub, από τα μοναδικά, από τα λίγα στην Ευρώπη που είναι γύρω από αυτή τη θεματολογία, και από τα πολύ λίγα προσπαθούμε τώρα να βρούμε τα υπόλοιπα. Το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας βρίσκεται σε καθεστώς ομοιρίας. Για το θέμα έδειξε προσωπικό ενδιαφέρον ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.